κυρίες και κύριοι, οι Ελληνοκύπροι έδειξαν ότι δεν είναι έτοιμοι για λύση με το θέμα του ενωτικού δημοψηφίσματος, δήλωσε στα κατεχόμενα ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ύστερα από συνάντηση με τον Μουσταφά Κιντζή. Περισσότερα θα μας πει η πολιτική μας συντάκτη Στέλλα Μιχαήλ. Στέλλα, καλώς απόγευμα. Καλό σας απόγευμα. Τόσο ο κύριος Τσαβούσογλου όσο και ο κύριος Αρχιντζή έχουν συνδυάσει το θέμα της πρόσφατης απόφασης της Βουλής για το θέμα του ενωτικού δημοψηφίσματος με το ζήτημα της ασφάλειας. Και μάλιστα από πλευράς του ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για ένα όνειρο της Ένωσης το οποίο έχουν οι Ελληνοκύπροι και δεν εγκατέλειψαν. Είπε ότι η απόφαση της Βουλής έδειξε πως έχουν ακόμη αυτό το όνειρο, είναι αυτές οι πραγματικές προθέσεις για την Ένωση. Και βάσει αυτό που είπε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, βλέπουν για ακόμη μια φορά πως δεν είναι δυνατόν σε σχέση με την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων η Τουρκία να εγκαταλείψει το θέμα των εγγύησεων. Ο κύριος Τσαβούσογλου χαρακτήρισε λάθος αυτό που έχει γίνει με την απόφαση της Βουλής, δείχνοντας ότι οι Ελληνοκύπροι δεν έχουν ξυπνήσει από το όνειρο της Ένωσης τη στιγμή που ο ίδιος θεωρεί ότι ήταν η όλη διαδικασία σε ένα στάδιο πολύ κοντά στην ολοκλήρωση των συνομιλιών για το Κυπριακό. Δυστυχώς είπε όμως ελήφθη αυτή η απόφαση μια πολύ ατυχή στιγμή. Ο κύριος Τσαβούσογλου έκανε σε σχέση και με το θέμα των όσων έχουν δηλωθεί για την πρόσφατη διακοπή της τελευταίας συνάντησης που είχε ο πρόεδρος Αναστασιάδης με τον κύριο Ακιντζή, επικρίνοντας τον πρόεδρο Αναστασιάδη ότι είναι αυτός ο οποίος έχει χτυπήσει, όπως είπε, την πόρτα πίσω του και έφυγε από το χώρο των διαπραγματεύσεων και το αποδίδει προφάσεις περί των όσων έχουν λεχθεί ακολούθως και καλεί την όλη διαδικασία να υπάρξει διόρθωση του λάθους, όπως δηλώνει και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ώστε να υπάρξει συνέχιση στην διαδικασία, προτάσσοντας ότι όλοι γνωρίζουν πόσο ευαίσθητοι είναι και οι Τουρκοκύπροι στο θέμα της ασφάλειας. Να σημειώσουμε από πλευράς του κυρίου Ακιντζή, στις δηλώσεις που έχουν γίνει, ξεκαθάρισε ότι είναι ακόμη σε εκκρεμότητα κατά πόσον θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση της Πέμπτης που ήταν προγραμματισμένη με τον πρόεδρο Αναστασιάδη στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Θέτει όρο ο κύριος Ακιντζή να υπάρξει διόρθωση, όπως αναφέρει, του λάθους. Αναμένει αυτό να γίνει από τον πρόεδρο Αναστασιάδη και αυτό ο ίδιος ο κύριος Ακιντζή το θεωρεί ότι είναι εφικτό. Δηλώνοντας πως μπορεί να γίνει μέσω της πρότασης νόμου που κατέθεσε ο Δημοκρατικός Συναγερμός στη Βουλή, ώστε αυτές οι αποφάσεις για τους κανονισμούς σε σχέση με τα σχολεία, οι αναφορές που θα γίνονται, να λαμβάνονται από τον Υπουργό Παιδείας. Θεωρεί ο κ. Ακιντζή ότι εάν ψηφίσει και το ΑΚΕΛ, που ήταν εναντίον της πρώτης απόφασης που είχε ληφθεί από τη Βουλή, θα μπορέσει να υπάρξει η εξουσία στον Υπουργό Παιδείας, που ανήκει, όπως δήλωσε, στην κυβέρνηση του πρόεδρου Αναστασιάδη, και να υπάρξει άρση της απόφασης της Βουλής για την αναφορά στα σχολεία για το ενωτικό δημοψήφισμα, ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν και στις συνομιλίες. Αυτό το θέτει ως όρο ουσιαστικά εκ νέου ο κ. Ακιντζή. Είπε ότι θα έχει σε λίγο αργότερα το απόγευμα σήμερα συνάντηση με την ειδική σύμβουλο, με την ειδική αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα των ΗΠΑ στην Κύπρο, την κυρία Σπέχαρ, η οποία θα τον ενημερώσει για το τι έχει γίνει μέχρι στιγμής και ακολούθως και από πλευράς Τουρκοκυπρίων θα ληφθούν οι αποφάσεις. Συνδέει και ο κύριος Ακιντζή ευρύτερα τα ζητήματα και με το θέμα της όλης διαδικασίας, ακόμα και για την κουλτούρα λύσης, όπως είπε, και ειρήνης που θα πρέπει να καλλιεργηθεί, σημειώνοντας ο ίδιος εκτιμά στις δηλώσεις του ανέφερε ότι αυτοί που είναι μακριά από την λύση είναι οι Ελληνοκύπροι νέοι, υποστηρίζει ότι θα πρέπει να προετοιμαστούν, όπως αναφέρει, τα νεανικά μυαλά και τα παιδιά μέσω της εκπαίδευσης και όχι να υπάρχει μια αναβίωση του οράματος, όπως αναφέρει ο κύριος Ακιντζή, του ζητήματος της Ένωσης. Από πλευράς λοιπόν τουρκοκυπριακής έχουν ξεκαθαριστεί οι προθέσεις με την άποψη ότι περιμένουν να γίνουν περαιτέρω ενέργειες με τον τρόπο που θα σε περιγράφουν από πλευράς ελληνοκυπριακής σε σχέση με την συνέχιση των διαπραγματεύσεων από την Κύπρο, όπου πραγματοποιεί τα κατεχόμενα παράνομη επίσκεψη ο κ. Τσαβούσογλου, αναμένεται να αναχωρήσει αργότερα απόψε μετά από την ολοκλήρωση των επαφών που θα έχει και με την τουρκοκυπριακή πολιτική ηγεσία. Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι πανέτοιμη για μια νέα διάσκεψη για το Κυπριακό εντός του Μαρτίου, τονίζει ο πρόεδρος Αναστασιάδης σε συνέντευξη στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Χαρακτηρίζοντας ατυχέστατη, ανέτεια και λαϊκίστικη προσέγγιση την απόφαση της Βουλής για το ενωτικό δημοψήφισμα, είπε ότι το θέμα θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί με ψυχραιμία από την άλλη πλευρά και να ληφθούν υπόψη κάποιοι σημαντικοί παράγοντες, όπως η απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου, με την οποία επαναβεβαιώνεται η προσήλωση στην επιδιωκόμενη λύση. Συνεπώς, συνεχίζει η απόφαση αυτή
θα έπρεπε να καθησυχάσει τους Τουρκοκύπριους ότι ουδείς μιλά για ένωση, συμπληρώνοντας ότι ήταν τόσο μικρή σημασίας που δεν δικαιολογείται ο θόρυβος και η διακοπή του διαλόγου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δηλώνει εξάλλου ότι δεν είναι ικανοποιημένος από τον χάρτη που κατέθεσε ο Ακιντζή, καθώς δεν περιλαμβάνει περιοχές δοτικής σημασίας, οι οποίες να δίνουν τη δυνατότητα σε μεγαλύτερο αριθμό Ελληνοκυπρίων να επιστρέψουν υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση. Προσθέτω ότι δεν είναι δυνατόν μια κατοχική δύναμη να αξιώνει να διατηρήσει εγκυητικά δικαιώματα σε μια άλλη χώρα, η οποία είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που πλήττει την κυριαρχία της χώρας και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το δικαίωμα των τεσσάρων ελευθεριών, ο πρόεδρος Αναστασιάδης επισημαίνει ότι είναι αδιανόητο να απαιτούνται ανάλογα προνόμια. Τονίζει εξάλλου ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για επικοδομητική στάση του πρόεδρου της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, εφόσον ευνοηθεί από το δημοψήφισμα της 16ης Απριλίου. Αλλάζουμε θέμα. Για παράδεκτες συκοφαντίες σε βάρος των αχθοφόρων, κατηγόρησε ο Γενικός Γραμματέας της ΔΕΟΚ Διομήδης Διομήδος τον Υπουργό Μεταφορών Μάριο Δημητριάδη σε σχέση με τις χθεσινές αναφορές του στη Βουλή. Σχολιάζοντας το τρίτο τις καταγγελίες του κ. Δημητριάδη περί δολιοφθοράς σε εξοπλισμό του λιμανιού Λεμεσού, ο κ. Διομήδος είπε ότι είναι ντροπή για έναν υπουργό να προβαίνει σε τέτοιες δηλώσεις. Τα έκανε μαντάρα, είπε χαρακτηριστικά, και έπρεπε να είχε τη μαγκιά και την ευθυξία να υποβάλει επιστολή παρέτηση στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και όχι να κατασυκοφαντεί τους αχθοφόρους. Κάλεσε παράλληλα τον Υπουργό Μεταφορών, αν έχει συγκεκριμένα στοιχεία, να τα καταθέσει μαζί με τα ονόματα εκείνων που κατηγορεί. Ο Διομήδης Διομήδους ανέφερε επίσης ότι τα εν λόγω μηχανήματα ήταν πεπαλαιωμένα, προσθέτοντας ότι το κράτος δαπάνησε 28 εκατομμύρια ευρώ για να τα εξασφαλίσει. Ο πρώην εκπρόσωπος των αχθοφόρων στο λιμάνι Λεμεσού, Ανδρέας Πραστίτης, κατηγόρησε τον κύριο Διομήδους ότι ψεύδεται. Τα μηχανήματα, είπε, συντηρούνται κανονικά, προσθέτοντας πως παρά το ότι τα μηχανήματα δεν ήταν καινούρια, βρίσκονταν σε πλήρη λειτουργία μέχρι το τέλος Ιανουαρίου. Ο κύριος Πραστίτης ανέφερε επίσης ότι τα εν λόγω μηχανήματα τα αγόρασε αρχή λιμένων από τους αχθοφόρους στις 7 Αυγούστου του 2015. Ο Υπουργός Μεταφορών Μάριος Δημητριάδης επανέλαβε σήμερα ότι κάποιοι υπάλληλοι των αχθοφόρων είχαν προβεί σε βανδαλισμού σε μηχανήματα στο λιμάνι Λεμεσού. Πρόσθεσε ότι αυτή ήταν η πληροφόρηση που είχε από τον οικονομικό διευθυντή της Αρχής Λιμένων, από τον οποίο ζήτησε να διερευνήσει το θέμα. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο κ. Δημητριάδης τόνισε ότι σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί την εταιρεία για τις όποιες καθυστερήσεις παρατηρούνται. Σημείωσε επίσης ότι έχουν ήδη σταλεί σχετικές επιστολές στην εταιρεία και εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα αντιμετωπιστούν με άμεσο τρόπο τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν. Το πιο σημαντικό, πρόσθεσε ο Υπουργός Μεταφορών, είναι να εξυπηρετούνται τα πλοία και το εσωτερικό εμπόριο. Η κυβέρνηση και ο Υπουργός Μεταφορών δεν έχουν αναλάβει καμία ευθύνη για το χάος που προκάλεσε η ιδιωτικοποίηση στο λιμάνι Λεμεσού, παρά μόνο μοιράζουν ευθύνες σε άλλους, δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαΐδης. Τους κάλεσε να εξηγήσουν ποιος είναι ο ξένος δάκτυλος που ευθύνεται για την πρόκληση ή την επιδείνωση του χάους στο λιμάνι και πότε έγινε καταγγελία για δολοφθορά στα μηχανήματα που παρέλαβε η Eurogate. Διερωτήθηκε ακόμα ποιος θα αναλάβει να καλύψει το κόστος για τις αποζημιώσεις που θα απαιτηθεί να καταβληθούν εξαιτίας του χάους που προκάλεσε η ιδιωτικοποίηση. Ο κ. Λουκαΐδης εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι ο κατάλογος των ερωτημάτων θα επεκταθεί μετά την μελέτη των συμβάσεων, οι οποίες βρίσκονται στο μικροσκόπιο του Γενικού Ελεκτή, ύστερα από αίτημα του ΑΚΕΛ. Αν ήμουν Υπουργός Μεταφορών, θα είχα ήδη παραιτηθεί, ανέφερε ο πρόεδρος του ΔΥΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, ο οποίος κάλεσε την κυβέρνηση και τον Υπουργό να αναλάβουν τις πολιτικές τους ευθύνες για την κατάσταση που δημιουργήθηκε στο λιμάνι Λεμεσού, αντί, όπως είπε, να επιδίδονται σε σενάρια συνωμοσίας. Ο πρόεδρος του ΔΥΚΟ και στελέχη του κόμματος παρακάθισαν το μεσημέρι σε σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους στα γραφεία της Αρχής Λιμένων. Εγώ, αν ήμουν Υπουργός Συγκοινωνιών, ήδη θα είχα παραιτηθεί. Μα αντιλαμβάνεστε την που συζητάμε. Σε μια ευρωπαϊκή χώρα να κλείσει το λιμάνι για λόγους λειτουργίας. Αυτή είναι η εικόνα που θέλουμε να εκπέμπει η Κύπρος. Σε μια πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή για την κυπριακή οικονομία. Πώς είναι δυνατόν οι κυβερνήσεις του Τάσου Παπαδόπουλου και του Δημήτρη Χριστόφια να διαχειρίστηκαν τις πολύ πιο περίπλοκες δομές των αεροδρομίων χωρίς κανένα πρόβλημα. Και η παρούσα κυβέρνηση
μέσω κακοδιαχείρισης και λαθασμένων χειρισμών να έχει καταφέρει να κλείσει το λιμάνι, το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Να ανασταλούν οι διαδικασίες ιδιωτικοποίησης του λιμανιού Λεμεσού και να αναλάβει τη λειτουργία του η Αρχή Λιμένων μέχρι να διαρευνηθεί το ζήτημα, ζητάει η Συμμαχία Πολιτών. Όπως ανέφερε ο Κωνσταντίνος Φιλαρέτου, μέλος της Γραμματείας της Συμμαχίας Πολιτών, κάθε μέρα που περνά προκύπτουν νέα σοβαρά ζητήματα και σκάνδαλα. Συμμαχία Πολιτών, αποστείλαμε την περασμένη εβδομάδα στο Γενικό Ελεκτή επιστολή με αναλυτικό σημείωμα για τις διάφορες πτυχές που θεωρούμε ότι πρέπει να ερευνήσει αναφορικά με τις συμφωνίες που έγιναν για το λιμάνι Λεμεσού. Η εισήγησή μας είναι όπως μέχρι να διερευνηθεί το ζήτημα να ανασταλούν οι διαδικασίες ιδιωτικοποίησης του λιμανιού Λεμεσού και να αναλάβει τη λειτουργία του η Αρχή Λιμένων Κύπρου. Ο πρόεδρος του κινήματος Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών κάλεσε τον Υπουργό Μεταφορών να αναλάβει τις ευθύνες του σε σχέση με τους χειρισμούς στο λιμάνι Λεμεσού και να μην τις επιρρύπτει σε άγνωστους νυχτοβάτες, κατά την έκφρασή του. Δυστυχώς, αντί να υιοθετηθεί η ιδέα της ομαλής και επαρκούς μεταβατικής περιόδου όπου τα δύο συστήματα θα συλλειτουργούσαν, ο Υπουργός και αυτοί που πήραν τις αποφάσεις επέλεξαν το γνωστό σύστημα switch off, switch on. Μόνο που στο έγινε switch off, switch on, switch off τελικά. Δηλαδή σβήσαν όλα για ένα αρκετό διάστημα. Με τεράστιες ζημίες στην οικονομία. Άφαντος παραμένει ο δίτης Ανδρέας Γιάνγκου, 31 ετών από την Ερήμη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από το περασμένο Σάββατο όταν μετέβη για ψάρεμα στη θαλάσσια περιοχή του Πομού. Με αφορμή δημοσιεύματα για δραστηριότητα από τον κατοχικό στρατό, ο σμηναγός του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Ανδρέας Ζαχαρίου δήλωσε στο ΡΙΚ ότι ουδεμία παρενόχληση υπήρξε από τα κατοχικά στρατεύματα και σημείωσε ότι δεν ζητήθηκε συνδρομή από τις κατοχικές δυνάμεις. Σε καμία περίπτωση το Κέντρο Συντονισμού και η Κυπριακή Δημοκρατία γενικότερα δεν έχει ζητήσει καμία συνδρομή από τις παράνομες τουρκικές δυνάμεις που βρίσκονται στη κατεχόμενα. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν και τα μέσα και η δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε το περιστατικό με τα δικά μας μέσα. Όσον αφορά τη συνδρομή και όσον αφορά την πρόκληση, από όλες τις πληροφορίες που έχουμε εμείς που συντονίζουμε την επιχείρηση, δεν υπήρχε καμία πρόκληση στην περιοχή που διεξάγονται οι έρευνες. Υπήρχαν παράνομες συνήθεις πτήσεις τουρκικών ελικοπτέρων, οι οποίες όμως είχαν φτάσει τα ελικόπτερα συγκεκριμένα από το Κρινί μέχρι τα Κόκκινα και μετά από παραμονή τους 5 λεπτά περίπου στα Κόκκινα αποχώρησαν πίσω στο σημείο όπου είχαν απογειωθεί. Το διαφορετικό που γίνεται είναι το ότι καθώς περνούν οι ώρες, σίγουρα αυξάνεται η περιοχή η οποία πρέπει να ερευνήσουμε, γιατί όπως πολύ καλά αναφέρατε, υπάρχουν έντονα θαλάσσια ρεύματα. Άρα, αν υπήρχε πιθανότητα να είναι στη φάνη της θάλασσας, θα μπορούσε να έχει παρασυρθεί και μέχρι και το ακροτήρα Αρναούτη στον Ακάμα. Γι' αυτό και εμείς έχουμε από το πρωί διευρύνει τις έρευνες, οι οποίες εκτείνονται αυτή τη στιγμή από το κάτω πύργο ουσιαστικά μέχρι και το ακροτήρι Αρναούτη, με τη συμμετοχή τόσο ελικοπτέρου όσο και πλωτών μέσω της λιμενικής και ναυτικής αστυνομίας. Επίσης σημαντική είναι και η συμβολή εθελοντών που βρίσκονται στο σημείο, 3 μικρά σκάφη με εθελοντές, δίδες είναι στο σημείο και εκτελούν αυτοί παράλληλα έρευνες βυθού. Την πρόθεσή τους να καταχωρήσουν ένσταση στην αίτηση για επανακαταμέτρηση των ψήφων στο Δήμο Λεμεσού ανακοίνωσαν το πρωί στο εκλογοδικείο τόσο ο δικηγόρος του Νίκου Νικολαίδη όσο και εκπρόσωπος της νομικής υπηρεσίας που εμφανίστηκε εκπροσωπώντας τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Γενικό Έφορο Εκλογής και τον Έφορο Εκλογικής Περιφέρειας Λεμεσού. Το δικαστήριο καταχώρησε τις ενστάσεις και όρισε την 20η Μαρτίου ως νέα δικάσιμο, οπότε και θα εξεταστούν οι ενστάσεις και θα αποφασιστούν τα επόμενα βήματα. Απλά καταγράφηκε εκείνον το οποίο στο μυαλό μου θεωρώ πολιτικά λαθασμένη πράξη, το γεγονός της ένστασης στο να μετρηθούν ξανά οι ψήφοι της Λεμεσού για να φανεί ότι πραγματικά εκλέγηκε ή όχι ο κύριος Νικολαίδης. Ο κύριος Νικολαίδης είτε εκλέγηκε είτε δεν εκλέγηκε. Η επαναμέτρηση δεν είναι νομικό σημείο, είναι πραγματικό γεγονός που θα δείξει την πραγματικότητα της εκλογής ή όχι. Θα έπρεπε να ήταν μια απλή διαδικασία, δεν είναι. Θα πρέπει το δικαστήριο τώρα να αποφασίσει
Αν νομικά πρέπει να μετρήσουμε 27.000 ψήφους για να δούμε αν οι 9 ψήφοι με τους οποίους κέρδισε ο κύριος Νικολαίδης σωστά μετρήθηκαν ή όχι. Υπάρχει μια διαδικασία η οποία προβλέπεται δυνάμει νόμου. Ο κύριος Νικολαίδης αλλά και η Δημοκρατία ασκούν τα δικαιώματα τα οποία προβλέπονται μέσα από τον νόμο. Θα κρίνει το δικαστήριο τελικά την αίτηση αυτή κατά πόσον και νομικά αλλά και πραγματικά μπορεί να υποστηριχτεί από τα γεγονότα τα οποία θα τεθούν ενώπιον του. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι σύντομη, θα πρέπει εντός 3 μηνών να εκδοθεί και απόφαση και ως εκ τούτου όλες οι πλευρές άμεσα θα γνωρίζουν το τελικό αποτέλεσμα. Προσφυγές καταχωρήθηκαν σήμερα και ενώπιον Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμοχώστου, το οποίο συνεδριάζει στη Λάρνακα ως εκλογοδικείο για τους Δήμους Αμοχώστου και Αγίας Νάπας. Στην περίπτωση του Δήμου Αμοχώστου, η προσφυγή αφορά αίτηση για επανακαταμέτρηση των ψήφων. Για τον Δήμο Αγίας Νάπας, αφορά τη διαδικασία που ακολουθήθηκε σχετικά με τις ενστάσεις που έγιναν σε σχέση με την εγγραφή ατόμων στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου. Τις προσφυγές υπογράφουν ως αιτητές οι υποψήφοι Δήμαρχοι Αμοχώστου Σημεών Ιωάννου και Αγίας Νάπας Βάσος Βασιλείου και εκ μέρους του ΑΚΕΛ ο επαρχιακός γραμματέας του ΑΚΕΛ Αμοχώστου Χρύσανθος Ζανέτος. Επιστρέφουν τις επόμενες ημέρες στην Ελλάδα τα τεχνικά κλιμάκια των διεθνών δανειστών για ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε χθες στο Eurogroup. Σε επίσημη ανακοίνωση μετά τη συνεδρία των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες, αναφέρεται ότι το Eurogroup καλωσορίζει την αμοιβαία κατανόηση ανάμεσα στις ελληνικές αρχές και τους θεσμούς. Επισημαίνεται ότι η συμφωνία σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης και κατά συνέπεια για την παροχή οικονομικής στήριξης. Ο επικεφαλής της Ευρωζώνης, Γερούν Ντάιζεμπλουμ, δήλωσε ότι ακόμα δεν υπάρχει πλήρης πολιτική συμφωνία, αλλά οι θεσμοί έχουν αρκετή εμπιστοσύνη για να επιστρέψουν στην Αθήνα, κάτι εξίσου σημαντικό, όπως τόνισε. Σε άτυπο σημείωμα της ελληνικής κυβέρνησης, αναφέρεται ότι η συμφωνία περιλαμβάνει τελικά τον απαράβατο όρο που έθεσε η Αθήνα για ούτε ένα ευρώ περισσότερη λιτότητα. Η ελληνική πλευρά φέρεται να δέχθηκε την νομοθέτηση μεταρρυθμίσεων που θα εφαρμοστούν από το 2019 υπό την προϋπόθεση ότι το δημοσιονομικό ισοζύγιο θα είναι απολύτως ουδέτερο. Σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα, η συμφωνία θα οδηγήσει σε νέες μειώσεις σοκ των συντάξεων έως και 35% για 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους και η περικοπή θα γίνει σταδιακά από το 2020 έως το 2025. Σε εξωτερικές ειδήσεις, ο υποστράτηγος Herman Raymond, Max Master, αναλαμβάνει τη θέση του συμβούλου σε θέματα εθνικής ασφάλειας του Τραμπ μετά το σκάνδαλο που οδήγησε στην παραίτηση του Michael Flynn. Ο 54χρονος Max Master υπηρέτησε στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Ο αντιστράτηγος Herbert Raymond McMaster είναι ο νέος σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Donald Trump. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την επιλογή του από τουριστικό θέρετρο στο Palm Beach της Φλόριντα. Ο McMaster θεωρείται αξιωματικός υψηλού κύρους, όμως η επιλογή του εξέπληξε κάποιους αναλυτές. Δεδομένου ότι συχνά αμφισβητεί την εξουσία, διερωτώνται πώς θα συνεργαστεί με ένα λευκό οίκο που δείχνει να μην αποδέχεται την αρνητική κριτική. Ο διορισμός του έρχεται να καλύψει το κενό από την απομάκρυνση του Μάικλ Φλιν. Ο πρώην στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου αναγκάστηκε να παραιτηθεί διότι δεν είπε την αλήθεια σχετικά με απευθείας επαφές που είχε με τη Ρωσία πριν αναλάβει καθήκοντα ο Ντόναλντ Τραμπ. Και τέλος η πρόγνωση για τον καιρό και θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σήμερα. Λευκοσία 17 με 6, Λεμεσός 19 με 9, Λάρνακα 19 με 6, Πάφος 18 με 8, Αμόχωστος 19 με 7, Κερίνια 19 με 7 και Πρόδρομος 8 βαθμοί με 1 βαθμό υπό το 0. Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί έως βορειοανατολική ασθενής τριομποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 6 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 8 στα παράλια και στο 0 στο ορεινά, όπου αναμένεται να σχηματιστεί παγετός. Αύριο καιρός είναι κυροσέθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να φέρουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδες. Στα ψηλότερα ορεινά ενδέχεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτανατολική έως νοτοδυτική ασθενής έως μέσα. 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 5 στα ορεινά. Το ύψος του χιονιού στην κορυφή του Ολύμπου είναι 50 εκατοστά και στην πλατεία Τρόδου 40.
Και με την πρόγνωση για τον καιρό ολοκληρώθηκε το απογευματινό δελτίο ειδήσεων. Παρακολουθήστε αμέσως μετά από το Ρικένα και το δορυφορικό κανάλι την εκπομπή Μαγειρικής Ταξίδι στη Γεύση και στη συνέχεια την κυπριακή σειρά Καμώματα Τσαρώματα. Επόμενη ενημερωσή σας στις 8 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και σε ταυτόχρονη μετάδοση συνοηματική από το ΡΙΚ2. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα.